Στο μέτωπο του αγροτικού τώρα. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και προχωρούν σε 24 ώρες αποκλεισμούς δρόμων, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα. Στη Θεσσαλονίκη, οι αγρότες με τρακτέρ έφτασαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία και μοίρασαν εκεί λάδι και προϊόντα στους ταξιδιώτες. Σύνδεση απευθείας με την Κλέλια Κλουτζού, που ήταν εκεί και παρακολούθησε και αυτή την κινητοποίηση, καθώς όμως τα μέτωπα, θα έλεγα, πληθαίνουν σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, σε δρόμους, τελωνία γενικώς. Πάμε για 12 ώρες, 24 ώρες αποκλεισμούς και πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση. Ακριβώς, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Λίγο μετά τις 12, λοιπόν, έφτασαν εδώ αγρότες με κομβόι με τα τρακτέρ τους και τα αγροτικά τους αυτοκίνητα έξω από την αίθουσα αναχωρήσεων, όπου μοίρασαν και ακόμη μοιράζουν μέχρι αυτή την ώρα περίπου 2 τόνους ελαιόλαδο και 1,5 τόνο ελιές. Είναι τοπικά προϊόντα της Χαλκιδικής, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, σε μια συμβολική κίνηση, να δείξουν στον κόσμο ότι αν περάσουν τα νέα μέτρα, το νέο φορολογικό και το νέο ασφαλιστικό, τότε βασικά καταναλωτικά αγαθά όπως αυτά δεν θα μπορούν να τα καλλιεργήσουν στο εξής. Να σου πω ότι, όπως λένε, είναι η τελευταία προειδοποιητική, έτσι συμβολική θα λέγαμε, κίνηση απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς από αύριο κλιμακώνουν τον αγώνα τους. Εδώ για τον μπλόκο αεροδρομίου μιλάμε. Έχουν αποφασίσει στις 12 το μεσημέρι αύριο να ξεκινήσουν και να αποκλείουν και την είσοδο και την έξοδο του αεροδρομίου Μακεδονία. Θα είναι όμως, όπως μας λένε, ανοιχτοί οι παράδρομοι.